Με την εξέταση μαθημάτων ομάδας προσανατολισμού για όσους διαγωνίζονται με το νέο σύστημα και κατεύθυνσης με το παλιό σύστημα, συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις. Οι υποψήφοι ομάδες προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών και θεωρητικής κατεύθυνσης εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά και στα μαθηματικά οι σπουδαστές ομάδων προσανατολισμού θετικών σπουδών και σπουδών οικονομίας και πληροφορικής, αλλά και θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης. Για μία ακόμα μέρα οι εξετάσεις κύλησαν ομαλά. Δεν υπήρξε κανένα απολύτως πρόβλημα, ούτε με τα θέματα, ούτε με την προσέλευση, ούτε με οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με κάποιο πρόβλημα ενδεχομένως το οποίο θα μπορούσε να δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια αυτή των εξετάσεων. Όλα όμως κύλησαν ομαλά. Σήμερα ήρθαν και νωρίτερα από ό,τι ήρθαν την προηγούμενη φορά. Ναι, έγινε η προετοιμασία καλά, η προεργασία επίσης διευθετήθηκε πάρα πολύ καλά, δόθηκαν τα θέματα, υπήρξαν κανένα δύο ερωτήματα τα οποία δεν ήταν δύσκολα να απαντηθούν και όλα πήγαν πάρα πολύ καλά. Αύριο έχουμε, όπως γνωρίζετε, τις πανελλαδικές εξετάσεις των επαγγελματικών λυκείων και το μάθημα το οποίο θα εξεταστούν τα παιδιά των επαγγελματικών λυκείων είναι τα μαθηματικά. Συγκεκριμένα, οι μαθητές που διαγωνίστηκαν στα αρχαία ελληνικά χαρακτήρισαν τα θέματα απαιτητικά και όσο αφορά το άγνωστο κείμενο ιδιαίτερα δύσκολο. Έπεσε Αριστοτέλη σε δεύτερη ενότητα που λέει Μαρτύριου και μετά έπεσε και η τρίτη ενότητα. Εντάξει, το γνωστό ήταν σχετικά εύκολο. Μόνο το άγνωστο είχε κάποιες δυσκολίες, αλλά εντάξει. Είσαι ικανοποιημένος? Είμαι πολύ ικανοποιημένος. Όχι. Εντάξει. Καλά ήταν. Όχι πολύ. Καλά κανονικά, δηλαδή την κανονική ώρα που περιμένουμε. Από την άλλη πλευρά, οι μαθητές της θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης είπαν πως το τέταρτο θέμα ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό έως και δύσκολο. Δεν ήταν. Βασικά ήταν μέτρια. Αλλά εντάξει, μια βάση την πιάσαμε, πιστεύω. Όπως για κάθε μέσος μαθητής. Η απόδειξη ήταν το ζόρι, αλλά τα υπόλοιπα εντάξει. Ψιλοπαλευόντα. Και τέταρτο θέμα δύσκολο. Ήταν πράγματα που κάνατε σε όλη την διάρκεια της χρονιάς? Ναι, και με προβλημάτισε που δεν έπεσαν θεωρήματα πολλά. Σχεδόν καθόλου. Εντάξει, μπορώ να πω ότι τα θέματα δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολα. Αλλά σε σχέση με τα περσινά, ναι, ήταν πολύ καλύτερα γενικά. Κάποια ναι, κάποια όχι. Αλλά θα φανεί πώς. Ορίστε. Ναι, πάρα πολύ. Ήταν μέχρι να δούμε τα θέματα, συνειδητοποιήσουμε τι πρέπει να γράψουμε. Πολύ άγχος. Σχετικά ναι. Πιστεύω ότι δεν θα έγραφα αρκετά καλά, αλλά εντάξει. Οικονομικά. Μαθηματικά. Ναι, μαθηματικά σήμερα. Εντάξει. Το τέταρτο θέμα είχε να κάνει σχετικά με ολοκληρώματα. Εντάξει, ήταν δύσκολο. Και αυτός είναι ο σκοπός κιόλας. Εντάξει, θα φανεί στα αποτελέσματα. Πιο πολύ για Θεσσαλονίκη, όπως όλοι πιστεύουμε και θέλουμε. Δύσκολα ήταν. Εγώ δυσκολεύτηκα. Ναι, μαθηματικά, θετικής κατεύθυνσης. Κι εγώ μαθηματικά έδινα, οικονομικά είμαι. Εντάξει, εγώ στο τέταρτο δυσκολεύτηκα αρκετά. Όχι ολόκληρο, αλλά εντάξει, το πάλεψα. Όπως όλες οι μάνες, έχω την αγωνία να ανταμυφθούν οι κόποι των παιδιών όλο το χρόνο. Αυτό, περιμένουν και τα παιδιά. Ήταν ένας δύσκολος αγώνας όλη τη χρονιά? Δύσκολο για μας, όχι για τους γονείς, εντάξει, πιο πολύ για τα παιδιά είναι. Ο κόπος, το διάβασμα, τα φροντιστήρια. Τα φροντιστήρια είναι για μας. Η ψυχολογία του παιδιού. Και η ψυχολογία, όλα, εντάξει, εμείς προσπαθούμε πάντα να μην τα αγχώνουμε τα παιδιά. Τώρα, θα δούμε, θα δείξει. Μαθηματικά, μια χαρά, εντάξει. Πιο εύκολα από τα περσινά. Εντάξει, δεν ήταν πάρα πολύ δύσκολα, λάνατσα. Πιστεύω καλά έγραψα. Στρατιωτικές σχολές ή αργότερα, άμα δεν τα καταφέρω, οικονομικά.